Θέλω τώρα να πάμε να ανοίξουμε το θέμα για την ψήφο των απόδημων Ελλήνων. Ένα θέμα το οποίο έχει μονοπολίσει στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εκεί όπου, από ό,τι φαίνεται, έχει βρεθεί η κοινή τομή, ο κοινός χώρος μεταξύ των κομμάτων και μέσω της Διακομματικής Επιτροπής για το πώς και τελικά θα ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού στις επόμενες εκλογές. Θέλω γι' αυτό το λόγο να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Χρυσουλάκη, το Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού, τηλεφωνικά. Κύριε Χρυσουλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Κουμαντάκη. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ξέρουμε πολύ ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, ωστόσο βρήκατε εκείνο το χρόνο ώστε να συνομιλήσουμε έστω και για λίγο. Είναι χαρά μου, γιατί αφορά την εκπομπή σας και αφορά την Κρήτη, από όπου και κατάγομαι. Λοιπόν, κύριε Χρυσουλάκη, φαντάζομαι διαβάζετε τις εξελίξεις, βλέπετε τι γίνεται. Δόθηκε πλέον ένας κοινός τόπος μεταξύ των κομμάτων μέσω της Διακομματικής Επιτροπής, όπως προείπα, για μία λύση για το πώς τελικά θα ψηφίζουν οι απόδημοι Έλληνες από εδώ και στο εξής. Θα πάει προς ψήφιση η συγκεκριμένη τροπολογία. Δεν ξέρω αν σας καλύπτει, αν την έχετε ακτινογραφήσει σε πρώτη φάση και αν νομίζετε ότι είναι προς όφελος, έτσι, και το ιδανικό για αυτό που ζητούσαν τέλος πάντων οι Έλληνες του εξωτερικού. Ναι, καταρχήν θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι η ψήφος τους αποδήμους, εκτός του ότι αποτελεί ένα δίκαιο αίτημα για την παροχή του, αφορά και την επανασύσφιξη των σχέσεων της Ελλάδας με τον απόδημο ελληνισμό, που αποτελεί μια επίγουσα εθνική ανάγκη. Γιατί στην σημερινή εποχή των επαναστατικών τρόπων επικοινωνίας, η παροχή ψήφου στους απόδημους θα διορθώσει μια ηθική και πρακτική αδικία που γινόταν σε βάρος τους, αλλά και σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ήταν επιβεβλημένο να βρεθεί μια λύση για να δοθεί η ψήφος στους απόδημους. Έτσι λοιπόν, με το προτινόμενο σχέδιο νόμου επιλύεται ένα πρόβλημα δεκαετιών. Γιατί ρυθμίζεται η συνταγματική πρόβλεψη για τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ψηφοφόρων, οι οποίοι τη μέρα των εθνικών εκλογών, καθώς και των εκλογών για την Ευρωβουλή, διεξαγωγή οποιοδήποτε δημοψηφίσματος, βρίσκονται εκτός επικρατείας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 4 του Συντάγματος, για την ψήφιση του νόμου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών. Στο πλαίσιο λοιπόν της συγκέντρωσης απαιτούμενης πλειοψηφίας συνεδρίασε η Διακομματική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους εκπροσώπους των 6 κοινοβουλευτικών κομμάτων, και το αποτέλεσμα ήταν η καταρχήν σύγκληση σε μια συμφωνία 4+1 σημείο που αφορά κάποια αναθεώρηση, και η οποία ανοίγει τον δρόμο για την επίτευξη της πλειοψηφίας των 200 θετικών ψήφων. Γιατί είναι τόσο σημαντικό? Γιατί αντίθετα με τα ισχύοντα για τον εκλογικό νόμο, η μη συγκέντρωση της απαιτούμενης πλειοψηφίας δεν μεταθέτει την εφαρμογή του στις μεθεπόμενες εκλογές. Αν δεν συγκεντρωθούν 200 ψήφοι, δεν ισχύει ο νόμος σε καμιά εκλογική αναμέτρηση. Έτσι λοιπόν, το πλαίσιο της συμφωνίας, η οποία έχει επιτευχθεί, είναι να γίνεται η διεξαγωγή. Υπήρχαν διαφορετικές απόψεις, αλλά εκεί που έχει καταλήξει η Διακομματική Επιτροπή είναι ότι να γίνεται η ψηφοφορία με αυτοπρόσωπη παρουσία του εκλογέα στα εκλογικά τμήματα, τα οποία θα συσταθούν σε πρεσβείες, προξενία, σε χώρους συγκέντρωσης και οργανώσεων αποδήμων, πιθανότατα σε κάποια γραφεία αποδήμων και σε άλλους κατάλληλους χώρους. Άρα επεκτείνονται οι χώροι στους οποίους μπορεί να διεξαχθεί η ψηφοφορία. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η ψήφος των εκλογέων που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στα ανωτέρω εκλογικά τμήματα θα μετράει ισότιμα στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Άρα συνεπώς και στην συλλογική κατανομή των εδρών. Κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Το τρίτο σημείο είναι ότι αυξάνονται οι βουλευτές επικρατείας από 12 που είναι σήμερα σε 15. Έτσι. Και οι εκλογοί στα τμήματα του εξωτερικού θα επιλέγουν, προσέξτε όμως, χωρίς να θέτουν σταυρό προτίμησης, το ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος που επιθυμούν. Άρα λοιπόν εναπόκειται στα κόμματα αν θα επιλέξουν ένα ή περισσότερους υποψήφιους στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας που θα προέρχονται από τον ελληνισμό της διασπαράς. Είναι θέμα δηλαδή με τι σειρά θα βάλουν τους υποψηφίους τους. Επίσης, δικαίωμα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, αυτό είναι το τέταρτο σημείο, έχουν οι εκλογείς οι οποίοι πληρούν σορευτικά τα εξής δύο κριτήρια, τα τελευταία 35 χρόνια να έχουν ζήσει 2 χρόνια στην Ελλάδα και να διαθέτουν ενεργό αριθμό φορολογικού μητρώου. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να γίνει μια προσθήκη στο υπαναθεώρηση σχετικό άρθρο του συντάγματος, ώστε να είναι συμβατή με το σύνταγμα και οι περιορισμοί του σημείου. Έτσι λοιπόν, αφενός μεν ικανοποιείται το μεγάλο αίτημα των αποδήμων μας, συσφίγγονται οι σχέσεις μαζί τους, διότι η απόδημη είναι μια ακόμα Ελλάδα, εκτός Ελλάδος, και ικανοποιείται η συνταγματική επιταγή για την παροχή διευκολύνσεων στους Έλληνες εκλογείς που ζουν στο εξωτερικό προσωρινά ή μόνιμα. Έρχεται η όλη απόφαση, η απόφαση η οποία πάρθηκε μέσω της Διακομματικής Επιτροπής, κύριε Χρυσουλάκη, έρχεται σε ομοβροντία με τα όσα ουσιαστικά ήθελαν οι απόδημοι του ελληνισμού το προηγούμενο διάστημα, γιατί επιτρέψτε μου, είχαν ακουστεί και διαβάζαμε κάποιες αντιρρήσεις μεταξύ και των μελών αλλά και ανθρώπων που ζουν Ελλήνων στο εξωτερικό. Δεν ξέρω, επειδή αφουγκράζεστε το σφιγμό του ελληνισμού, δεν ξέρω πάνω σε αυτό εάν τελικά έρχεται να κουμπώσει στη βάση όσων ήθελαν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Κοιτάξτε, το θέμα μια είναι λύση που να πούμε που έρχεται μέσα από τη σύσκεψη των κομμάτων. Σήμερα άκουγα στο ραδιόφωνο και στον Γιώργο Σαχήν, τον κύριο Σωτηρέλη, τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, ο οποίος έκανε λόγο για αλχημία των κομμάτων αναφορικά με τη λύση, και δεν ξέρω τελικά αν εσάς σας καλύπτει τελικά πλήρως. Κοιτάξτε, μία απόφαση η οποία αποτελεί προϊόν διακομματικής διαβούλευσης, ναι, μόνο αλχημία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι κανείς πρέπει να κοιτάξει το δάσος και όχι το δέντρο. Περιμέναμε τόσες δεκαετίες για να δοθεί η ψήφος στα απόδημα αδέλφια μας. Δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Είναι μοναδική ευκαιρία και κανείς οφείλει να κάνει και κάποιους συμβιβασμούς και κάποιες παραχωρήσεις, οποιεσδήποτε μπορεί να θεωρεί το ένα κόμμα ή το άλλο, διότι ο απόδημος ελληνισμός είναι πρώτα απ' όλα ελληνισμός. Και εκεί πραγματικά, επειδή το έχω ζήσει, το έχω βιώσει αυτούς τους 3 μήνες, ότι η καρδιά των αποδήμων πραγματικά είναι γεμάτη Ελλάδα. Δεν πρέπει λοιπόν να χαθεί αυτή η ευκαιρία, ακόμα και αν υπάρχουν οποιασδήποτε μικροδιαφορές ή μικροαντιρρήσεις. Κύριε Χρυσουλάκη, λίγο πριν δημιουργηθεί η συγκεκριμένη Διακομματική Επιτροπή και πριν ξεκινήσουν οι όποιες διαδικασίες για να κατασταλάξουμε τελικά στη συγκεκριμένη τροπολογία, συγκεκριμένη προτινόμενη λύση αυτή τη στιγμή που θα πάει σε ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είχατε συναντήσεις εσείς με εκπροσώπους, αρμόδιους εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών ή από την ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να διατυπώσετε κι εσείς τις δικές σας απόψεις προηγουμένως? Ναι, προφανώς κυρίως με ενώσεις, με συλλόγους ομογενών είχαμε κάποιες συναντήσεις, αν και δεν είμαστε πολύ καιρός, είναι καινούρια, είμαι καινούριος αρκετά, είμαι 90 ημερών σε αυτήν την θέση, αλλά στις συναντήσεις περισσότερο ισχυρό ήταν το αίτημα να έχουν την ψήφο οι απόδημοι, και από εκεί και έπειτα οι λεπτομέρειες. Μπορεί να υπήρχαν διαφορές απόψεων, αλλά όλοι συνέκλειναν ότι επιτέλους ας δοθεί αυτό το δικαίωμα, και από εκεί και έπειτα οποιαδήποτε δυσλειτουργία προκύψει έχουμε χρόνια μπροστά μας να την αλλάξουμε. Περιμέναμε τόσες δεκαετίες, ας μην χαθεί αυτή η ευκαιρία. Το θετικό λέτε λοιπόν, κατασταλάσσοντας έτσι και στο διάλογό μας, ότι είναι ότι έγινε ένα βήμα, έτσι, και αν υπάρχουν τυχόν ελλείψεις μέσα στη νέα τροπολογία που θα κατατεθεί. Όχι, δεν εννοώ συνταγματικές ή νομοθετικές ελλείψεις, ότι εντάξει, κανείς μπορεί να μην ικανοποιήσει τις προσδοκίες κάποιον, να ικανοποιήσει τις προσδοκίες κάποιων άλλων, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ένα πάρα πολύ θετικό βήμα. Το οφείλουμε στους απόδημους μας. Μην ξεχνάτε, αν σαρώσετε όλη την Ελλάδα, σαρώσετε στα νησιά, πάτε στη Βόρειο Ελλάδα, παντού, θα δείτε πόσες ευεργεσίες έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Η Ελλάδα τους το οφείλει, η Ελλάδα τους το χρωστάει. πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ψήφο. Κύριε Χρυσουλάκη, να σας ρωτήσω κάτι για να μπω λίγο και στα ενδότερα της λύσης που έχει δοθεί μέσα από τη διακομματική. Σας βρίσκεις εντελώς σύμφωνο στο κομμάτι ότι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα στο εκλέγην αυτοί που τα τελευταία 35 έτη έχουν ζήσει τουλάχιστον για 2 έτη στην Ελλάδα και να έχουν άφημη? Από τη στιγμή που είναι προϊόν διακομματικής συνένεσης, προφανώς και με βρίσκει σύμφωνο. Σας καλύπτει δηλαδή και εσάς πέραν των αποφάσεων, έτσι? Μάλιστα. Λοιπόν, μακάρι, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και ξέρετε, ο χρόνος είναι αμήλικτος καμιά φορά και δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα. Αλλά μιας και σας έχουμε εδώ, είπατε προηγουμένως ότι τις τελευταίες 90 ημέρες βρίσκεστε στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Πείτε μου λίγο πώς αντιλαμβάνεστε το κομμάτι του ελληνισμού, τι έχετε στο μυαλό, επόμενες κινήσεις, πώς βλέπετε τη δικτύωση αυτή της καρδιάς που χτυπάει εδώ των Ελλήνων με όλους αυτούς που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ποια είναι τα άμεσα σχέδιά σας, που θα επικεντρωθείτε? Κοιτάξτε, ήδη έχουμε ξεκινήσει μια σειρά από πάρα πολλές δράσεις και έχουμε σχεδιάσει κάποιες άλλες, τις οποίες θα ξεκινήσουμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα έχουμε υπογράψει πολύ πρόσφατα μια διημερή συμφωνία με τους ομόλογους υπουργούς ή υφυπουργούς Διασποράς Ελλάδας και Κύπρου για να κάνουμε πολλές κοινές δράσεις και οι οποίες αφορούν πολύ περισσότερο την νεολαία μας, η οποία βρίσκεται στα πέρατα της γης. Εκεί λοιπόν πρόκειται να ετοιμάσουμε, να φτιάξουμε κάποια δίκτυα, σας λέω ορισμένες ενδεικτικά δράσεις. Παρακαλώ, βέβαια. Δίκτυα των ομογενών γιατρών, δίκτυα πολιτισμού, δίκτυα τεχνών, καλλιτεχνών, δίκτυα επιχειρηματιών, δίκτυα καθηγητών. Με απότερο στόχο, κύριε Χρυσουλάκη, τη σύσφιξη των σχέσεων και της αλληλοβοήθειας, θα μπορούσε να πει γενικότερα κάποιος. Φυσικά. Αποτελεί και εθνική πολιτική. Να έχουμε σύσφιξη με τους φίλους και με συνεργάτες από όλο τον κόσμο. Πέραν αυτού συνεχίζουμε και με αυτήν την περίοδο δουλεύουμε πάνω σε κάποιες επικείμενες τριμερείς συμφωνίες με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με την Αρμενία και φυσικά πάντα με την Κύπρο. Επίσης, κάτι το οποίο πονάει πραγματικά την ομογένεια, το θέλουνε, το ζητάνε και εμείς είμαστε διατεθειμένοι με κάθε τρόπο να το παρέχουμε, είναι η ελληνική γλώσσα. Θέλουμε, είναι υψηλή προτεραιότητα για μας η διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας και τη συνείδηση των αποδήμων, η διατήρηση της γλώσσας, των παραδόσεων, η ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού για τις νέες γενιές των αποδήμων Ελλήνων. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε με μια εκδήλωση που θα κάνουμε για την ημέρα της ελληνικής γλώσσας σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Αυτή πρόκειται να γίνει το Φεβρουάριο. Και ένα συνέδριο αποδήμων που σχεδιάζουμε το 2020, ήδη με την αιγίδα μας θεατρικά σχήματα κινούνται σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα εγγενίασα μια έκθεση για το χειρόγραφο 05 του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο γράφτηκε στα βυζαντινά χρόνια. Μάλιστα. Και που διηγείται την ιστορία μυθιστορηματικά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου. Πολλές δράσεις και πολυποίκυλες. Εγώ αυτό ακούω, κύριε Χρυσουλάκη. Πάρα πολλές, και όσον αφορά την Κρήτη, ναι, έχουμε ήδη ξεκινήσει μια συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, για να εκτελέσουμε προγράμματα φιλοξενία, summer schools δηλαδή, για νέα παιδιά, και σε συνεργασία με δήμους, παραδείγματος χάρη με το Δήμο των Ανογείων που έχουμε ξεκινήσει, ναι, και πρόκειται να κάνουμε κάποιες δράσεις. Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε έδρες ελληνικών σπουδών παγκοσμίως. Όπου υπάρχει δηλαδή ελληνισμός, πάμε και το στηρίζουμε, είτε πηγαίνοντας εμείς κοντά του, είτε όποτε βρίσκονται στην πατρίδα φροντίζουμε να τους συναντήσουμε. Μία ακόμα καμπάνια που έχουμε ξεκινήσει είναι για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας από το Κέντρο της Ελληνικής Γλώσσας. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία σύσφιξη των σχέσεων με τους ελληνικής καταγωγής εκλεγμένους σε όλο τον τρόπο και δεν είναι σε όλο τον κόσμο. Πολύ και σημαντικό είναι, και αυτό. Και δεν βέβαια. Είναι λίγοι και μάλιστα. αυτήν την Τρίτη που μας έρχεται ναι. υπάρχει ένα συνέδριο το οποίο αφορά τους εκλεγμένους της τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκονται στην Ευρώπη, στο οποίο το στηρίζουμε και θα συμμετέχουμε ενεργά. Κύριε Χρυσουλάκη, ναι. Παρακαλώ, και με αυτό έτσι να κλείσουμε, γιατί ο χρόνος έχει τελειώσει δυστυχώς, αλλά πείτε μας κάτι ακόμα για να κλείσουμε και να σας αποχαιρετήσουμε. Παρακαλώ. Ότι θέλω να πω το εξής, ναι. ότι αυτό που είδαμε είναι ότι δεν υπάρχουν μόνο απόδημοι Έλληνες. Ναι. Υπάρχουν και πάρα πολλοί φιλέλληνες, οι οποίοι είναι πραγματικά εξίσου σημαντικοί με τους Έλληνες και... Αυτούς θέλουμε να τους δώσουμε την δυνατότητα να έρθουν πιο κοντά στην Ελλάδα με αντίστοιχα προγράμματα, με θεσμοθέτηση κάποιων βραβείων τα οποία σχεδιάζουμε, μάλιστα. διότι είναι εξίσου σημαντικοί με τους απόδημους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χρυσουλάκη για την παρέμβαση, για τον χρόνο που βρήκατε και συνομιλήσαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε πίσω στην Κρήτη κάποια στιγμή σίγουρα. Πολύ σύντομα. Να είστε καλά, Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.